And now it's time to introduce to you our dolphins. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να σας συστήσουμε τα δελφίνια μας. Με τον Ρόμπερτ έχουμε τη Χλόη και τον Ορίωνα. Ο Ρίωνας 3 ετών και η Χλόη είναι 9 ετών, η μητέρα του. Με την Ιφηγένεια έχουμε τα δύο αρσενικά μας, τον Ιάσονα και τον Ερμή. Ο Ερμής ο αρχηγός της ομάδας μας, το κυρίαρχο αρσενικό. Είναι σχεδόν 11 ετών ο Ιάσονας 9 όπως και η Χλόη. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά τη Χλόη και τον Ορίωνα. Η Χλόη θα κάνει ό,τι άλλο θέλει. Ό,τι ξέρει και δεν ξέρει θα κάνει όλα τώρα. Για να σας εντυπωσιάσει. Λοιπόν, και με τη Σάρα έχουμε εκεί αριστερά μας την Πρέμια 17 ετών και τη μικρούλα μας τη Λέιλα. $65 million years ago, dolphins ancestors were land mammals. Evolution led them to the sea. Πριν 65 εκατομμύρια χρόνια, οι πρόγονοι των δελφινιών ήταν σε αθλιαστικά και η πορεία της εξέλιξης τα οδήγησε στη θάλασσα. Παρακαλώ να παραμένετε καθισμένοι μόνο, γιατί έτσι δημιουργείται αναστάτωση. Καθόμαστε παρακαλώ πολύ. Please remain seated. Thank you. Τα μπροστινά πόδια των δελφινιών μετασχηματίστηκαν στα πεδικά πτερύγια που είδατε. Τα πίσω πόδια τους χάθηκαν και η ουρά τους πήρε τη σημερινή μορφή. Λοιπόν, σας έχω ερώτηση, παιδιά. Τα δελφίνια είναι ψάρια. Πολύ σωστά. Το όχι είναι το σωστό. Δεν είναι ψάρια, είναι θαλάσσια θηλαστικά. Dolphins are marine mammals. They have warm blood and they breathe air with lungs like us. Their nose is a blowhole located on top of their head. Να σας πούμε λοιπόν ότι πράγματι σαν θηλαστικά που είναι τα δελφίνια έχουν ζεστό αίμα και αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες όπως ακριβώς και εμείς οι άνθρωποι. Η μύτη τους είναι η τρύπα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλίου εκεί που σας δείχνουν φωτιστές και ονομάζεται φυσιτήρας. Μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για περίπου 10 λεπτά και έτσι καταδύονται σε μεγάλα βάθη έως 250 μέτρα. Πάμε να κάνουμε λίγο ησυχία και να ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν αναπνοή. Ιδιαίτερος ήχος, ε! In order to distinguish a male from a female dolphin, we need to see the other side. Males have one slit, females have two extra slits containing internal needles. Για να δούμε αν ένα δελφίνι είναι αρσενικό ή θηλυκό, δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε πάρα πολύ εύκολα, πρέπει να δούμε τα δελφίνια μας ανάσκελα, στην κάτω πλευρά του. Στη θέση αυτή λοιπόν μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα αρσενικά δελφίνια έχουν μία κεντρική σχισμή χαμηλά κοντά στην ουρά τους, όπου ξεπροβάλλουν από αυτή τα γεννητικά τους όργανα μόνο στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Τα θηλυκά δελφίνια όμως έχουν ακόμα δύο μικρές σχισμές παράλληλα όπου περιέχουν εσωτερικές θηλές. Από εκεί θυλάζουν τα μικρά τους για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά τη γέννησή τους και η διάρκεια κύλησης των δελφινιών είναι ακριβώς 1 έτος. They also have two pectoral fins, which use to spin and change direction of the water with amazing precision. Τα δελφίνια διαθέτουν δύο πλευρικά πτερύγια, όπως βλέπετε, χάρη στα οποία στρίβουν, σταματούν και αλλάζουν κατεύθυνση στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Στα πλευρικά του πτερύγια ακόμα μπορεί κανείς να διακρίνει τα 5 δάχτυλα των προγόνων τους, στο σκελετό του πτερυγίου. Θέλετε να δούμε ένα παράδειγμα πώς τα δελφίνια περιστρέφονται με τα πτερυγιά τους? Ναι! Για πάμε λοιπόν. Let's see an example how they use their pectoral fins. Το άλλο άραξε. Και σας έχω και άλλη ερώτηση. Η ουρά των δελφινιών κινείται πάνω κάτω ή δεξιά και αριστερά? Πάνω κάτω, πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε την ουρά τους. Their tail is very powerful, it is their engine. It is made of dense fibers, connective tissue, without bones, cartilage or muscles. Η ουρά των δελφινιών λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι κινητήριος δυναμή τους και αποτελείται από έναν πυκνό συνδετικό ιστό χωρίς κόκαλα, χόνδρους ή μυς. Their fluke moves up and down.
bottlenose dolphins with the help of their powerful tail, slick skin and hydrodynamic shape, they can reach speeds 35 km per hour. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δελφίνια μας. Σαν ένα γρήγορο κολύμπι, τα ρινοδέλφινα φτάνουν τα 35 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό χάρη στην πολύ δυνατή ουρά που διαθέτουν, το υδροδυναμικό σχήμα και το λίο τους δέρμα. Το ραχιαίο τους πτερύγιο τα βοηθά να κρατούν την ισορροπία τους στο νερό όταν κολυμπούν. Τι τρώνε τα δελφίνια, ξέρουμε? Ψάρια, πολύ σωστά, μπράβο. Λοιπόν, τα δελφίνια τρώνε πράγματι ψάρια, ποικιλία ψαριών, διάφορα είδη ψαριών. Κατά μέσο όρο τρώνε καθημερινά 10 κιλά ψαριών. Το καθένα, ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία και την εποχή. Μέσα στο στόμα τους έχουν 70% ολόιδια μεταξύ τους δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν μόνο για να γραπώνουν τα γλιστερά ψάρια τη λία τους και στη συνέχεια να καταπίνουν τα ψάρια αμάστητα. Dolphins eat on average 10 kilos of fish per day. They have 70 to 100 identical teeth to grasp the fish and not to chew it. Και επίσης έχουν μέσα στο στόμα τους και μια μεγάλη γλώσσα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, τουλάχιστον η μπροστινή. Dolphins are very social animals. Τα δελφίνια είναι πολύ κοινωνικά ζώα, ζουν σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Και μέσα στις ομάδες στις οποίες ζουν, επικοινωνούν κιόλας μεταξύ τους, είτε με τη γλώσσα του σώματός τους, είτε με ποικιλία ήχων, τους οποίους παράγουν από το φυσιτήρα τους, από το πάνω μέρος του κεφαλιού. Παράγουν ήχους όπως κλικς, σφυρίγματα υψηλής συχνότητας, αλλά και ήχους που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. They communicate with clicking sounds and whistles, which they produce mainly from the blowhole. Πάμε να ακούσουμε τα δελφίνια, θέλετε? Πάμε να κάνουμε λίγο ησυχία λοιπόν για άλλη μια φορά. Με τον Ρόμπερτ είναι η Χλώη και ο Ρίωνας. Τους ακούσαμε, για να δούμε. Εδώ είναι οι ντροπαλές μας με τη Σάρα, η Πρέμια και η Λέιλα. Και τα αγόρια μας με την Ιφηγένεια. Όπως παρατηρήσατε, το κάθε δελφίνι έχει το δικό του ξεχωριστό ήχο. Οπ, κάποιος βράχει και κάνει ζέστη πολύ, για να δούμε, να συντροφήσουμε λίγο. Οπ, αυτό είναι. Και έχουμε και συνέχεια ακόμα. In the front part of their head they have an echolocation system, it is a biological sonar. Τα δελφίνια επίσης θα σας πούμε ότι στο μπροστινό πάνω μέρος του κεφαλιού τους διαθέτουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού, πρόκειται για ένα είδος βιολογικού σόναρ, χάρη στο οποίο εντοπίζουν τη λία τους ή άλλα αντικείμενα στο νερό με ιδιαίτερη ακρίβεια και μπορεί να βασίζονται στην όρασή του. Και τώρα λοιπόν, όπως βλέπετε και όπως παρατηρείτε, ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Και ο λόγος που κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα είναι γιατί πρέπει να σας δείξουμε πώς γίνεται η φροντίδα των δελφινιών μας, καθώς επίσης να σας δείξουμε πώς γίνεται μεταξύ μας